αυτό τότε, στο προηγούμενο συνέδριο των Δημοκρατικών με τη Χίλαρη Κλίντον υποψήφια για την Προεδρία. Και το τώρα. Το Εθνικό Συνέδριο των Δημοκρατικών στη ΣΥΠΑ προσαρμόστηκε στις απαιτήσεις των προληπτικών μέτρων για τον κορονοϊό και διεξάγεται ψηφιακά. Σηματοδοτεί την επίσημη έναρξη της προεκλογικής εκστρατείας του Τζο Μπάιντεν για την Προεδρία της χώρας. Από τον πρώην Ρεπουμπλικάνο Τζον Κέισικ ως τον σοσιαλιστή Μπέρνι Σάντερς, τα στελέχη των Δημοκρατικών στέλνουν μήνυμα ενότητας και συστράτευσης. Γνωρίζω τον Τζο. Είναι ένας βαθιά αξιοπρεπής άνθρωπος. Τον οδηγεί η πίστη. Ήταν ένας καταπληκτικός αντιπρόεδρος. Ξέρει τι χρειάζεται για να σωθεί μια οικονομία, να νικηθεί μια πανδημία και να ηγηθεί της χώρας μας. Και ακούει. Θα πει την αλήθεια και θα εμπιστευτεί την επιστήμη. Εκτός από τους πολιτικούς, ο λόγος δόθηκε και στους ψηφοφόρους. Η Εύα Λαγκόρια επισκέφθηκε Αμερικανούς πολίτες, έναν αγρότη, έναν φοιτητή, ένα μικρομεσαίο επιχειρηματία μεταξύ άλλων, για να συζητήσουν τις προκλήσεις της καθημερινότητας. Οι Δημοκρατικοί δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην πολυπολιτισμικότητα του κόμματός τους, με ανάλογα βίντεο και καλεσμένους. Ο Τζο Μπάιντεν προβάλλει συστηματικά το προηγούμενο έργο του ως αντιπροέδρου και την επαφή του με τους απλούς εργαζόμενους.